Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και του Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Θεόδωρου Καράογλου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο διοικητήριο, στην οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που θα αναλάβει την ανέβρεση λύσης για το κτηριακό ζήτημα των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. Ο χώρος της δικαιοσύνης πρέπει πάντα να δημιουργεί τη δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης σε όλους τους Έλληνες πολίτες και να δίνει τη δυνατότητα στον όποιο Έλληνα πολίτη να αισθάνεται ασφαλής με μια ευκολία και με έναν συγκεκριμένο τρόπο που μπορεί κάθε φορά η ίδια η ελληνική πολιτεία να υποστηρίζει. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, υπάρχουν αρκετές προτάσεις, αλλά όλα αυτά νομίζω ότι θα είναι το βασικό αντικείμενο της ομάδας εργασίας που θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, μιας και θέσαμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα μπορεί να μας δώσει ένα αποτέλεσμα πάνω στο οποίο θα κινηθεί η οποιαδήποτε πολιτική επιλογή από εκεί πέρα. Για το κτίριο του ΙΚΑ που ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από τους εργαζόμενους εκεί? Δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι χωρίς νωρίτερα να έχουμε βρει τον τρόπο ούτως ώστε όλα τα ζητήματα να απαντηθούν. Η πρόθεσή μας δεν είναι να βρεθούμε εδώ να λύσουμε κάποιο πρόβλημα και να δημιουργήσουμε ένα άλλο μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, καθησυχάζοντας όλους τους φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα από την πλευρά της κυβέρνησης. Αντίθετα, επαναλαμβάνω, προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε ποιοτικά και το χώρο της δικαιοσύνης. Και βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε επιλογή, ταυτόχρονα θα αναβαθμίζει και την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, αλλά και το ρόλο όλων των διοικητικών μονάδων που μπορεί να στεγάζονται εκεί. Δεν ερχόμαστε για να λύσουμε πρόβλημα ενός κλάδου και να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε άλλο κλάδο. Μέσα από διάλογο, μέσα από συνένεση, θα βρεθούν οι καλύτερες λύσεις, έτσι ώστε και το δικαστικό λειτουργήμα να αναβαθμιστεί και το δικαστικό μέγαρο να αποσυμφορηθεί και καλύτερες συνθήκες να υπάρχουν για όλους, αλλά παράλληλα και η δημόσια υγεία που είναι ένα από τα πρώτα ενδιαφέροντα της κυβέρνησης να λειτουργήσει όσο το δυνατόν γίνεται και με ακόμη καλύτερες συνθήκες. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας τόνισε ότι ο Δήμος θέλει αναβαθμισμένες υπηρεσίες και στο χώρο της δικαιοσύνης και στο χώρο της υγείας, άποψη με την οποία συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Όλοι μαζί να καταλήξουμε σε αυτό που πρέπει να γίνει και για τον ένα τομέα και για τον άλλο τομέα, να βρεθούν τα κονδύλια και να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο όλα αυτά τα οποία συζητάμε, μέσα από αυτά για τα οποία όλοι αγωνιζόμαστε να έχουν μια βελτίωση, να έχουμε επιτέλους τη λύση, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε αυτούς τους τόσο σημαντικούς τομείς. Παράλληλα, βέβαια, με τη μεγάλη επιθυμία όλων μας, εκείνο το σημείο της πόλης, η δυτική είσοδος της πόλης να αναβαθμιστεί, ούτως ώστε το κέντρο της πόλης να μεταφερθεί προς τα δυτικά. Καταλαβαίνετε ότι για να γίνουν όλα αυτά έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα, γιατί αλλιώς μπορεί να μιλούσαμε για άλλα 5-6 χρόνια, να είχαμε φύγει εμείς και να έρθουν οι επόμενοι. Και επειδή συνήθως ο λογαριασμός έρχεται στην περιφέρεια, η περιφέρεια δεν θα μπορούσε να είναι απούσα, γιατί έχει την δυνατότητα, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, να κοστολογηθούν και βεβαίως να γίνουν πράξη όλα αυτά που η Επιτροπή θα αποφασίσει μέχρι και το τέλος του χρόνου. Δεν διαφωνούμε σε καμία περίπτωση, αρκεί να υπάρξουν τέτοιες συνθήκες που να διασφαλίζουν, αν μη τι άλλο, την συνεχή λειτουργία αυτής της δομής για την περιοχή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένα αίτημα δεκαετιών το κτηριακό ζήτημα των δικαστηρίων της πόλης και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται περισσότερο από ποτέ πιο κοντά στη λύση του. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης η Διευθύντρια του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου, και εκπρόσωποι των δικαστικών αρχών της πόλης.